Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Σήμερα με την αρχή της τρίτης χιλιετίας που έρχεται περίπου σε ένα χρόνο, γιατί διανύουμε το τελευταίο έτος του 2000, θα ήταν καλό να επισημαίνουμε πάντοτε αυτό που επισήμανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι η τρίτη χιλιετία ευχήθηκε μάλλον να είναι η χιλιετία που θα ακούσει, θα αντιληφθεί και θα εφαρμόσει το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Είναι φανερό ότι αυτόν τον καιρό όλες οι ιδεολογίες έχουν πέσει, τα προσχήματα πέσανε, αποκαλύφθησαν, έπεσαν οι μάσκες. Αποκαλύφθηκαν όλες οι απάτες των ισμών και μόνο η χριστιανική δύναμης, ο Χριστός και το Ευαγγέλιο Του, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, έμεινε το ζητούμενο, αυτό που πρέπει να καταξιωθεί στις συνειδήσεις όλων μας. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες που κρατούμε ακαινοτόμητο το Λόγο της Ορθοδοξίας, πρέπει να είμαστε οι φορείς του νέου αυτού αιώνα όσον αφορά την επανατοποθέτηση των ανθρώπων εκεί που πρέπει, δηλαδή στην εποχή του Ιησού Χριστού. Συγχαίρουμε λοιπόν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μας ευχαρίστησε με την αρχή του νέου έτους να δώσει αυτό το μήνυμα. Φαίνεται πως αφυπνίζεται πλέον αυτός ο λαός, ο οποίος είναι ο κοιμισμένος λέων και αρχίζει και αφυπνίζεται. Από τα τόσα που περνάει, τόσα δεινά και βάσανα τα οποία έχει, άρχισε η στιγμή που θα αρχίσει να αφυπνίζεται, να ξυπνάει. Και το όπλο μας είναι ακριβώς η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Βάσανα τα οποία έχει, άρχισε η στιγμή που θα αρχίσει να αφυπνίζεται, να ξυπνάει. Και το όπλο μας είναι ακριβώς η αλήθεια του Ιησού Χριστού. Αυτή την αλήθεια, αγαπητοί φίλοι του Ιησού Χριστού, και εμείς θα πρέπει εδώ να υπηρετήσουμε, στη μικρή μας πατρίδα, η οποία δεν έχει σημασία ότι είναι μικρή, σημασία έχει ότι μπορεί, έχει τις δυνατότητες μέσα από τα μέσα ενημέρωσης που είναι πλέον παγκοσμίου εμβελίας, διότι υπάρχουν ελληνικά κανάλια και ραδιόφωνα τα οποία έχουν διεθνή ανταπόκριση. Φαίνονται σε όλες τις υπήρους. Να λοιπόν ένας τρόπος και ένα μέσο. Πριν μπούμε στο θέμα του Ευαγγελίου μας που είναι η πράξη των Αποστόλων, θα απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις φίλων που κατά καιρούς έχουμε συγκεντρώσει. Και γράφει ένας φίλος: «Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το τέλος του Καϊάφα, του Άννα και του Πιλάτου?» Μάλιστα. Ως γνωστόν, αγαπητοί φίλοι, μετά τη Σταύρωση του Κυρίου, οι Απόστολοι πήγαν σε όλα τα μέρη της γης, της τότε γνωστής γης. Η Μαρία η Μαγδαληνή, για την οποία ξέρουμε λίγα πράγματα, μας βεβαιώνουν ορισμένες ιστορικές καταγραφές ότι πήγε στη Ρώμη. Εκεί ζήτησε συνάντηση με τον Κέσαρα, με τον Κέσαρα της Ρώμης. Τον βρήκε, κατάφερε να τον βρει και να του εκθέσει και να του καταγγείλει τους τρεις αυτούς ανθρώπους, τον Άννα, τον Καϊάφα και τον Πιλάτο, σαν ενόχους της σταυρώσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Την άκουσε προσεκτικά και την θαύμασε μάλιστα για το θάρρος που είχε μια γυναίκα αυτή, η Ιουδαία, να βρεθεί μπροστά σε έναν ύπατο, στο μεγαλύτερο άρχοντα της εποχής εκείνης, το Ρωμαίο Αυτοκράτορα, και να του ζητήσει να κάνει κάτι για αυτή την αδικία η οποία έγινε
κατάφορη αδικία απέναντι στο δικό της άνθρωπο, τον κύριό της, όπως έλεγε. Τότε ο Κέσαρας, για να την πιστέψει, της είπε: «Τι πιστήρια μου δίνεις, τι μπορείς να μου πεις, τόσο ώστε να σε πιστέψω, δώσε μου ένα πιστήριο». Και εκείνη του είπε ότι κατά την ημέρα της Σταυρώσεως έγινε έκλειψη ηλίου, μάλλον σκοτίνιασε ο ήλιος, δεν μίλησε περί εκλείψεως, αλλά περί σκοτισμού του ηλίου, επί 3 ώρες, εν ώρα μεσημεριού. Αυτό ο Κέσαρας του φάνηκε παράδοξο και μυθώδες, αλλά επειδή είδε ότι αυτή η γυναίκα είχε κάποια θεϊκή δύναμη, και όντως είχε, ζήτησε να εξεταστεί το θέμα από επιτροπή. Πράγματι βρήκαν την ημέρα εκείνη που έγινε η δίκη και η σταύρωση του Κυρίου και απεφάνθησαν ότι όντως είχε γίνει σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός και σε άλλα μέρη και σκοτίνιασε ο ήλιος 3 ώρες. Επίστη λοιπόν ο Κέσαρας και ζήτησε να έρθουν εσπευσμένος από την Ιουδαία οι 3 αυτοί άνδρες. Και η τύχη τους είχε ως εξής. Μεταφέρθηκαν στη Ρώμη για να δικαστούν. Κατά τη μεταφορά των 3 στη Ρώμη, ο Καλιάφας πέθανε και ετάφη στην Κρήτη, όπου εστάθμισε το πλοίο. Ο δε Άνας ετιμωρήθη υπό του Κέσαρος δια βασανιστηρίου και ο Καλιάφας επέθανε, ο Άνας ετιμωρήθη και ο Πιλάτος και αυτός ετοξεύθη κατά μία άποψη από τον Αυτοκράτορα και κατά μία άλλη άποψη πέθανε από μελαγχολία, διότι από τον καιρό που σταύρωσε τον Χριστό, λέει, δεν μπορούσε να ησυχάσει ο Πιλάτος, είχε τύψει συνειδήσεως. Αυτή ήταν η ερώτηση παριθμών 201. Τώρα, η 202 λέει, γιατί γράφει στο Ευαγγέλιο πως οι πλούσιοι δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Η απάντηση είναι, αγαπητοί φίλοι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ότι ο πλούτος έχει πολλές μέρημνες και φροντίδες, κάνει τον άνθρωπο από την άλλη μεριά εγωπαθή, φύλαυτο, άπλιστο, και έτσι δεν τον αφήνει να πλησιάσει το Θεό, αλλά ούτε και να δει τους συνανθρώπους του με το μάτι της αγάπης και της συναλληλίας. Έτσι λοιπόν, ο πλούτος καταδικάζει πολλές φορές τους πλουσίους να βρίσκονται στις φροντίδες και να μην ασχολούνται με την ψυχή τους και με το Θεό. Είναι γεγονός βέβαια ότι στις θλίψεις μας περισσότερο, εμείς οι άνθρωποι, ασχολούμεθα με το Θεό. Θυμόμεθα το Θεό στις θλίψεις και στις αρρώστιες μας. Γι' αυτό και τις επιτρέπει πολλές φορές ο Θεός για το όφελος της δικής μας ψυχής. Βεβαίως έχουμε περιπτώσεις όπως τον Αβραάμ, ο οποίος συνήθιζε να βοηθάει τους άλλους, να περιθάλπει τους φτωχούς και να είναι φιλάνθρωπος, να φιλοξενεί τους ανθρώπους και να έχει ενδιαφέρον προς αυτούς, να μην κρατάει τα αγαθά μόνο για τον εαυτό του, αλλά να τα μοιράζεται με τους συνανθρώπους και να ευχαριστεί τον Θεό που του τα έχει δώσει. Αυτοί λοιπόν που τίθενται στην υπηρεσία των άλλων, με όλη τους τη δύναμη, με τον πλούτο τους, με τη σοφία τους, με τη σκέψη τους, με τη δράση τους, αυτή είναι η εξαίρεση των πλουσίων. Αυτοί σώζουν την ψυχή τους γιατί είναι αρεστοί πλέον στο Θεό. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ο πλούτος πρέπει να αποφεύγεται γιατί στέκεται εμπόδιο στη σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε: «Ευκολότερο να μπει μια καμήλα στην τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών». Είναι λοιπόν ο περισπασμός του πλούτου, ο οποίος εμφανίζεται με πολλές μορφές. Σήμερα έχει πάρει τη μορφή του χρηματιστηρίου, αγαπητοί φίλοι, και αυτό πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς να μην πλησιάζουν προς τα εκεί, ούτε να μεριμνούν για αυτό το πράγμα. Διότι ο περισπασμός του χρηματιστηρίου είναι φοβερός. Αρκεί να παίζει κανείς το χρηματιστήριο για να μην έχει το νου του σε τίποτε άλλο. Να σκέφτεται συνεχώς τι θα πάρει, πώς θα αλλάξει τις μετοχές του, πώς θα αυξήσει το κεφάλαιό του. Άλλο να έχει κανείς 2 δραχμές στην τράπεζα, διότι εκεί μπορεί να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, εφόσον εκεί δεν έχει περισπασμό. Και προχωρούμε στις ερωτήσεις μας. Λέει, η σωτηρία της ψυχής, κάποιος φίλος, σημαίνει αγώνα και προσπάθεια. Μια ζωή που θα ακολουθεί κατά το δυνατόν τη ζωή των Αγίων και του Ιησού. Είναι λοιπόν μίμηση των Αγίων. Πολύ σωστά τα λέει ο αγαπητός φίλος. Δεν ρωτάει κάτι, αλλά κάνει διαπιστώσεις πολύ σωστές. Αν δεν υπάρχει αυτό το φρόνημα της αυταπαρνήσεως και του αγώνα, τότε
υπερισχύει το φρόνημα το κοσμικό που είναι εντελώς αντίθετο. Ο κόσμος, δηλαδή η κοσμική νοοτροπία, ο εκτός Θεού κόσμος δηλαδή, λέει να κερδίζεις, να απολαμβάνεις, να επιβιώνεις πολλές φορές και εναντίον των άλλων. Η κατά Θεό ζωή λέει να επικοινωνείς, να βοηθάς, να συντρέχεις υλικά και πνευματικά τους άλλους και πολλές φορές βάρος του εαυτού σου. Και η αγάπη προς τους άλλους να είναι ανιδιοτελής. Θαυμάσια είναι αυτά όλα. Και πάμε στη 206 ερώτηση. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών? Νομίζω το έχουμε απαντήσει στην 153 και 155. Αλλά θα πούμε δύο λόγια για αυτή την ερώτηση. Ο χριστιανισμός, όπως έχουμε πει αγαπητοί φίλοι, δεν μοιάζει με τις άλλες θρησκείες, γιατί δεν είναι γήινη ανακάλυψη, να το πούμε έτσι, αλλά είναι ο χριστιανισμός αποκάλυψη από το Θεό, αποκάλυψη της αληθείας του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, είναι ο Χριστός, το πρόσωπο αυτό, με το οποίο πρέπει κάθε χριστιανός να έχει μια διαπροσωπική σχέση, δηλαδή να έχει επαφή με το πρόσωπο αυτό, πνευματική επαφή με τον Κύριό μας. Κανονικά, ο Απόστολος Παύλος λέει να προσευχόμεθα διεινεκώς, συνεχώς και αδιασπάστος. Και επειδή αυτό βέβαια είναι πολλές φορές αδύνατο για τον κοινό άνθρωπο, τουλάχιστον να θυμάται κατά τη διάρκεια της ημέρας τον Χριστό, τις εντολές του και να είναι ο νους του τοποθετημένος εκεί. Όπως έχουμε πει, ο Ινδουισμός πιστεύει σε μια πεδαριώδη θεωρία της μετασαρκώσεως και μετεμψυχώσεως, και ο Βουδισμός σε μια κατανόητη αδράνεια για το σταμάτημα των ψευδεστήσεων που λέει ότι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι ψευδέστηση, όπως λέει ο Βουδισμός, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει ο άνθρωπος να νικήσει. Ο Μωμεθανισμός πιστεύει σε ένα παράδεισο υλικό και συγκεχημένο. Ιδηλικός παράδεισος δεν υπάρχει. Ο παράδεισος είναι πνευματικός, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Τι να το κάνεις, να κερδίσεις πάλι την ύλη, να βρίσκεσαι μέσα σε απολαύσεις υλικές, σε επιλάφια, σε ουρή του παραδείσου? Μόνο στο χριστιανισμό, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε αυτό το ανώτερο επίπεδο, αυτό το πνευματικό περιεχόμενο της ζωής. Είναι πραγματικά η αλήθεια του κόσμου. Αυτή είναι η όντως αλήθεια, την οποία ενσαρκώνει μόνο ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε: «Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η ανάσταση», και με αυτά μονοπολεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο σωτήρ, η ζωή, η ανάσταση. Ο Χριστός είναι η αυτοζωή, σαν Θεός είναι η αυτοζωή. Και κανένας άλλος δεν μπορεί να μας βάλει κοντά του, στο Θεό κοντά, παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μέσω του Υιού δηλαδή πηγαίνουμε στον Πατέρα. Νομίζω αυτά είναι αρκετά για την απάντηση της ερωτήσεως του αγαπητού φίλου. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας αναφέρετε ποιες είναι οι ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος? Μάλιστα. Πολύ ευχαρίστως. Ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρώτα-πρώτα είναι πρόσωπον. Είναι πρόσωπον. Είναι ο Παράκλητος, ο ένας της Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε ιδιότητες του Θεού, αλλά εννοούμε το πρόσωπο της Θεότητος. Είναι εκείνος που πληρεί τα πάντα. Γι' αυτό λέμε πανταχού πληρών, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ο θησαυρός της αληθείας, είναι αυτός που χορηγεί ζωή. Είναι αυτός που έρχεται μέσα στον άνθρωπο, σκηνώνει, κάνει κατοίκηση, εγκαθίσταται στον άνθρωπο, τον καθαρό άνθρωπο, και οπωσδήποτε διδάσκει, υπενθυμίζει, ελέγχει την αμαρτία. Διδάσκει και υπενθυμίζει, Ιωάννου 14 κεφάλαιο, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Ελέγχει τους ανθρώπους για αμαρτία, ομιλεί δια των γραφών και των προφητών και των Αποστόλων, τοποθετεί επισκόπους της πράξης στο 20ο κεφάλαιο, θα φτάσουμε σιγά σιγά, θα δούμε ότι εκεί δια Αγίου Πνεύματος τοποθετήσαν οι επίσκοποι. Εμποδίζει ορισμένες πράξεις, κατευθύνει τους πιστούς, ερευνά τα βάθη του Θεού, προλέγει, αλλά και προσεύχεται για μας. Με άρρητους στεναγμούς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι λίγες από τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτός που δίνει τα χαρίσματα στους ανθρώπους του δικού του, του Θεού. Κατοικεί μέσα μας και εφόσον τον αποδεχόμεθα με την ανάλογη καθαρότητα. Στον Ιωάννη 14 λέει: «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητο δώσω ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα». Λαμβάνει μέρος μαζί με τον Πατέρα τον Υιό στη δημιουργία του κόσμου. Γένεση 1-2. Το Πνεύμα του Θεού πεφέρεται από των Πνευμάτων. Ψαλμός 32. Επίσης, να μην το ξεχνάμε, βαπτιζόμεστα και στο όνομα
του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήδη περιστεράς εφάνει στον Ιορδάνη κατά την βάπτιση του Κυρίου. Λοιπόν, και στις πράξεις των Αποστόλων, όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές, εκεί λέει ότι ψεύδεσαι στο Πνεύμα το Άγιο, του είπε του Ανανία. Δεν ψεύδεσαι δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Να λοιπόν που ονομάζει ο Πέτρος το Πνεύμα το Άγιο Θεό. Βεβαίως είναι πνεύμα αγάπης, αιωνιότητος, πίστεως, αληθείας, αποκαλύψεως, δόξης, δυνάμεως, παρηγορίας, σοφρονισμού και υιοθεσίας. Μας πάει και αυτό στον Πατέρα. Ας ακούσουμε άλλη μια ερώτηση και να περάσουμε στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, διαβάζουμε το κατά Ματθαίον, τις πράξεις των Αποστόλων και έχουμε μείνει στην προηγούμενη μας εκπομπή στο έκτο κεφάλαιο, στην εκλογή των 7 διακόνων. Ας διαβάσουμε όμως ακόμα μία ερώτηση αγαπητών φίλων και να δούμε πιο κάτω το μέρος του Ευαγγελίου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Θεός δεν είναι σαδιστής, ούτως ώστε η κόλαση να είναι αιώνια. Τι απαντάτε σε αυτό? Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, μερικοί θέλουν να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως, όπως λένε. Δηλαδή, να πούνε ότι ο Θεός δεν θα δώσει την κόλαση σε ορισμένους ανθρώπους, ούτε στο δαίμονα, ούτε στους πεπτοκότες αγγέλους, όπως είναι ο Σατανάς και η δική του. Όμως, ρητός το Ευαγγέλιο μας λέει, εις κόλασιν αιώνιον. Όταν λέει κόλαση αιώνιον, δυστυχώς για μας και εμείς δεν θέλαμε, ούτε κι εγώ προσωπικώς, ούτε κι εσείς φαντάζομαι, θα θέλατε να υπάρχει κόλαση. Αλλά δεν μπορεί να διαψευστεί ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο παπισμός ξέπεσε σε αίρεση για πολλές διαφοροποιήσεις που έκανε από την σωστή ερμηνεία, την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας. Έχει βάλει την έννοια του πουργατορίου, και έτσι λέει ότι οι ψυχές θα πάνε για ένα διάστημα στην κόλαση, αλλά μετά θα επιστρέψει στον παράδεισο. Αυτές είναι δικές τους εικασίες και εκτιμήσεις και προσδοκίες, αλλά στο Ευαγγέλιο μιλάει το πύρτο αιώνιο που δεν σβαίνεται, Ισαΐας, στο τρίτο κεφάλαιο του Λουκά, το άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστο. Ασβέστο σημαίνει ότι δεν θα σβήσει ποτέ. Στον Απόστολο Παύλο λέει, εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν σε όλεθρο αιώνιο, και στο καταμάρκον Ευαγγέλιο, όπως κόλληξε αυτόν ούτε λεφτά και το πύρου σβαίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο Κύριος έχει πει πορεύσει την καταραμένη στο πυρ το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Είναι λοιπόν το πυρ το αιώνιο, όπως λέει ο Κύριος. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, ένοχος εστί αιωνίου κρίσεως, στην Αποκάλυψη, και βασανιστήσεται εν πυρί και θείο. Επομένως, είναι αιώνιος η βασιλεία των ουρανών και αιώνιος και η καταδίκη, διότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τα άλλα. Δεν ισχύει ο γήινος χρόνος, να λέγαμε εκεί. Υπάρχει ένα διαρκές παρόν, ασύλληπτο για τη δική μας διάνοια, όπου έχουμε τον χρόνο. Εδώ, σε αυτές τις διαστάσεις που ζούμε, υπάρχει και η διάσταση του χρόνου εκεί. Είναι ένα διαρκές παρόν. Ή θα είναι οι άνθρωποι κοντά στο Θεό, ή θα είναι μακριά από το Θεό, όπου είναι και η κόλαση. Και έτσι διαβάσαμε και την 208 ερώτηση και θα μείνουμε εδώ για την επόμενη μας συνάντηση, όπου μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να συζητήσουμε και τις άλλες ερωτήσεις των φίλων. Και τώρα πρέπει να περάσουμε στο κομμάτι του Ευαγγελίου, στις πράξεις των Αποστόλων, που συνεχίζουμε από το προηγούμενο κεφάλαιο, που δεν είναι άλλο από το έκτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Τότε οι Εβραίοι χριστιανοί που ήταν από άλλα μέρη άρχισαν να γογγίζουν εναντίον των εντοπίων Εβραίων χριστιανών, οι οποίοι μιλούσαν τη γλώσσα την αραμαϊκή εκείνη της εποχής. Άρχισαν να γογγίζουν. Και τα παράπονα αυτά έγιναν γιατί οι χείρες των Ελληνιστών και των ντόπιων χριστιανών τότε παραμελούντο κατά την καθημερινή περίθαλψη και την διακονία του λόγου και τις ελεημοσύνες που έκαναν τότε στις συναισθιάσεις τους οι χριστιανοί. Τότε λοιπόν μετά από αυτά τα παράπονα, οι 12 Απόστολοι συγκάλεσαν τα πλήθη των
των χριστιανών και τους είπανε το εξής: «Δεν είναι σωστό εμείς να αφήσουμε το κήρυγμα και να αρχίσουμε να υπηρετούμε τα τραπέζια και τα φαγητά. Άλλη είναι η δική μας αποστολή και σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά και να εκλέξετε 7 άνδρες, οι οποίοι να έχουν καλή από όλους μαρτυρία, γεμάτους από πνεύμα Άγιο και σύνεση, οι οποίοι θα εγκατασταθούν για αυτή τη δουλειά. Να υπηρετούν, δηλαδή, το έργο της φιλανθρωπίας και τα τραπέζια. Ενώ εμείς θα ασχοληθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και στη διακονία του κηρύγματος». Αυτά δηλαδή που μας λένε τώρα εδώ οι Απόστολοι είναι τα σπουδαιότερα έργα του χριστιανισμού, η προσευχή και η διακονία του κηρύγματος. Και αυτό ήταν αρεστό σε όλο το πλήθος της Εκκλησίας. Και εξέλεξαν μεταξύ των άλλων τον Στέφανο, ο οποίος ήταν άνδρας καλός, πιστός στον Χριστό, χαρίσματα Αγίου Πνεύματος, επίσης το Φίλιππα, τον Πρόχωρο, τον Νικάνορα, τον Τίμωνα, τον Παρμενά και τον Νικόλαο. Αυτοί είναι 7 διάκονοι που διαβάζουμε. Και ο Νικόλαος ήταν γι' αυτός ένας από εκείνους, ο οποίος ήταν από τους Ιουδαίους. Συγγνώμη, ήταν Έλληνας από την Αντιόχεια και είχε έρθει στον Ιουδαϊσμό. Τότε αφού τους διάλεξαν, οι Απόστολοι έβαλαν επάνω τους τα χέρια στους 7 διακόνους να τους μεταδώσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για την επιτυχή διακονία της υπηρεσίας για την οποία τους καλούσαν. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τους χειροτώνησαν για αυτή τη δουλειά, για τη διεξαγωγή της διακονίας αυτής των τραπεζών. Και το πλήθος των ανθρώπων γινόταν μεγαλύτερο, ο μαθητός των αριθμών στα Ιεροσόλυμα ήταν πολύ μεγαλύτερος από την αρχική περίπτωση. Βλέπουμε να πληθαίνουν δηλαδή οι χριστιανοί μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Είναι ευχάριστο και χαρμόσυνο, αγαπητοί φίλοι, το γεγονός ότι οι Απόστολοι κάνουν μεγάλη αποστολική δουλειά. Είναι η πρώτη Απόστολη βέβαια. Τώρα θα δούμε πώς ο Στέφανος κηρύττει τον Χριστό, ο Στέφανος, και οδηγείται στο συνέδριο. Ο Στέφανος, όπως είπαμε, ήταν ένας άνδρας γεμάτος πίστη και χαρίσματα ευγλωτίας. Ήταν κήρυκας του Χριστού και τελούσε συγχρόνως και πολλά θαύματα τα οποία προκαλούσαν κατάπληξη στον πιστό λαό. Και αυτό αποδείκνυε, αγαπητοί φίλοι, την αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος. Όπως είπαμε, τα θαύματα ήταν το απαραίτητο πράγμα το οποίο χρειαζόταν για να προσελκύσει τους πιο απλούς χριστιανούς, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο πήγαιναν κοντά στον Ιησού Χριστό. Τότε μια συναγωγή, όπως λέγεται, των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων έπιασαν με το συζήτηση με τον Στέφανο. Δεν μπορούσαν όμως να αντισταθούν στη σοφία του Στεφάνου και στα πνευματικά χαρίσματα που τότε τον εμίσησαν και υπεκίνησαν ανθρώπους οι οποίοι σύμφωνα με τις ιδιαίτερες οδηγίες τις οποίες έλαβαν έλεγαν κατηγορούντας τον Στέφανο ότι αυτός λέει λόγους βλαστήμους κατά του Μωυσίου και του Θεού. Αυτή ήταν η κατάσταση. Τότε οι προεστοί των Ιουδαίων, οι γραμματείς και οι υπόλοιποι πήγαν και έπιασαν τον Στέφανο και δια της βίας τον έφεραν στο συνέδριο. Παρουσίασαν εκεί όμως ψευδομάρτυρες, τους οποίους όμως έφεραν εκεί και κατηγόρησαν τον Στέφανο. Είπαν οι ψευδομάρτυρες ότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει κατά του ναού και κατά της θρησκείας της δικής μας. Δεν μας μένει παραμικρή αμφιβολία ότι για το γεγονός ότι ο Στέφανος βλασφημεί τον ναό και τον Μωσαϊκό νόμο. Και τον έχουμε ακούσει να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός που δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό του, θα καταστρέψει τον τόπο και το ιερό και θα αλλάξει τα ιερά έθιμα και τους θεσμούς που μας παρέδωσε δια του νόμου ο Μωυσής. Και όταν τον εκείταξαν οι δικαστές, όσοι καθόντουσαν στο συνέδριο, διεπίστωσαν,
αγαπητοί φίλοι, ότι το πρόσωπό του άστραφτε σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου. Αυτή τη διαπίστωση την έκαναν οι σύνεδροι, οι κατηγοροί του. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή τον εχαρίτωνε και το Άγιο Πνεύμα, το Στέφανο, για να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς και όσοι καλοπροαίρετοι να ακούσουν και να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. Και τώρα θα δούμε πώς απολογείται ο Στέφανος. Κάνει μια μακρά απολογία ο διάκονος Στέφανος μπροστά στους αρχιερείς. Του λέει ο αρχιερέας, τι είναι αυτά που καταγγέλουν εις βάρος σου, εναντίον σου. Και αυτός λέει, άνδρες, αδερφοί και πατέρες, ακούσατε ότι ο Θεός ο ένδοξος, ο οποίος είναι πηγή της σοφίας, τους λέει ο Στέφανος, ο Θεός ο οποίος είναι πηγή της σοφίας, αλλά και της υπάρξεώς μας, αυτός που είναι η πηγή της πραγματικής και αιωνίας δόξας μας, εμφανίστηκε στον Αβραάμ, ο πατέρας, Θεός δηλαδή, εμφανίστηκε στον Αβραάμ και ακόμα πριν ακόμα εμφανιστεί στην Χαράν, δηλαδή στη γη της Επαγγελίας. Αλλά ακόμα όταν ήταν στη Μεσοποταμία, γιατί όπως είπαμε ο Αβραάμ ήταν Μεσοποτάμιος. Και του είπε λοιπόν ο Θεός, βγες από την πατρίδα σου και την οικογένειά σου και έλα σε μια χώρα στην οποία εγώ θα σου δείξω. Τότε ο Αβραάμ, συμμορφούμενος με την εντολή του Θεού, αφού ανεχώρησε από τη χώρα του, που ήταν η χώρα των Χαλδαίων, κατοίκησε στη Χαράν. Έγινε δηλαδή ένας μετανάστης, πλάνητας, επειδή άκουσε το Θεό να του λέει «Φύγε από την πατριά σου, από το σπίτι σου». Αλλά όταν ακόμα ζούσε ο Αβραάμ, δεν του έδωσε κληρονομία ο Θεός καμία γη από αυτήν που του είχε υποσχεθεί. Κι όμως, ο Θεός είχε υποσχεθεί για την υπόσχεσή του, δεν θα την έπαιρνε ποτέ πίσω. Θα την έδινε λοιπόν τη γη στους απογόνους του Αβραάμ. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Όταν του είχε δώσει την υπόσχεση λοιπόν του Αβραάμ ο Θεός, ακόμα ο Αβραάμ δεν είχε γεννήσει το γιο του, τον Ισαάκ. Του είπε λοιπόν ότι οι απόγονοί του θα μείνουν σε χώρα την οποία θα είναι ξένοι για αυτούς. Και του είπε ακόμα ότι θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν σε αυτή τη χώρα για 400 χρόνια, όπως έγινε στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι αυτό το έθνος το οποίο θα καταπιέσει τους δικούς σου απογόνους, τους Ισραηλίτες εννοεί, θα το τιμωρήσω εγώ, είπε τότε ο Θεός στον Αβραάμ, αλλά μετά θα εξέλθουν από εκεί, μιλάει για την έξοδο βέβαια του λαού του Ισραήλ με τον Μωυσή, και τα είχε πει ο Θεός όλα αυτά στον Αβραάμ προηγουμένως. Τα ήξερε ο Αβραάμ δηλαδή, γι' αυτό και ο Αβραάμ ήταν γνώστης όλης της χρονικής περίοδου και το τι θα πέρναγε ο Ισραήλ μέχρι να πάει στη γη Χαναάν, εκεί που έπρεπε να πάει, στη γη της Διαθήκης, της Επαγγελίας, που του είχε δείξει αυτά. Αυτά λέει ο Στέφανος τώρα στο συνέδριο. Του είπε να κάνει την περιτομή. Αλλά εκτός τούτου, του υπενθύμιζε πάντοτε ότι έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Και την απεδέχτη με πίστη ο Αβραάμ αυτή τη διαθήκη, έκανε την περιτομή και όταν γέννησε τον Ιακώβ, ο Ισαάκ, επίσης συνέχισαν τα πράγματα όπως τα είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ. Οι πατριάρχες όμως, οι 12 δηλαδή αδερφοί του Ιωσήφ, πούλησαν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Κάνει όπως βλέπουμε εδώ μια ανασκόπηση, αγαπητοί φίλοι, της Παλαιάς Διαθήκης, του ιστορική ανασκόπηση ο Στέφανος και κάπου θα καταλήξει βέβαια. Και συνεχίζει ότι ο Θεός πάντα ήταν προστάτης και του Ισραήλ αλλά και των Ιών του Ιακώβ, που ήταν οι 12 πατριάρχες, και αύξησε τον λαό αυτό εκεί στην Αίγυπτο και έκανε τον Ιωσήφ μεγάλο, τον εγκατέστησε ο Φαραώ επίτροπο στην Αίγυπτο τον Ιωσήφ σε ολόκληρο τον άκτορο του. Ήρθε πείνα σε όλη την Αίγυπτο και στη Χαναάν, γη Χαναάν, και στεναχώρια μεγάλη, συνεχίζει να τους λέει ο Στέφανος,
Και δεν έβρισκαν οι πρόγονοί μας τροφές για τα πίμνια τους και για τους εαυτούς τους. Όταν ήκουσε ο Ιακώβ, ο πατέρας, ο εγγονός τώρα του Αβραάμ, ότι στην Αίγυπτο υπάρχει τροφή, έστειλε τους γιους του να ζητήσει από αυτούς βοήθεια. Και κατά το δεύτερο ταξίδι, γιατί κάναν δύο ταξίδια στην Αίγυπτο, το δεύτερο ταξίδι άφησε ο Ιωσήφ να τον δούνε οι αδερφοί του και να καταλάβουν ότι είναι αυτός τον οποίο είχαν πουλήσει. Και τότε ο Ιωσήφ απέστειλε επιτροπή με δώρα και κάλεσε τον πατέρα του, τον Ιακώβ και όλη την οικογένειά του, η οποία αποτελείται από 70 πρόσωπα, να έρθουν, 75 λέει εδώ, 75 πρόσωπα, να κατέβουν στην Αίγυπτο. Και κατέβηκε ο Ιακώβ στην Αίγυπτο και πέθανε εκεί μαζί με τους πατριάρχες, τους 12 πατριάρχες, όταν ήρθε βέβαια ο καιρός του. Μεταφέρθηκαν τα οστά του Ιακώβ, συγγνώμη, στη Σιχέμ και τέθησαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ. Τότε είχε αγοράσει έναν τάφο εκεί οικογενειακό ο Αβραάμ και εκεί βάλανε και τον εγγονό του, τον Ιακώβ, όταν πέθανε στην Αίγυπτο. Και όταν πλησίασε ο χρόνος που ήταν να πραγματοποιηθεί αυτή η υπόσχεση ότι θα κληρονομούσε την γη Χαναάν, τότε αύξησε σε μεγάλη δύναμη ο λαός και στην Αίγυπτο έγιναν πάρα πολλοί οι Ισραηλίτες. 1,5 εκατομμύριο πιθανόν κάπου εκεί ήταν οι άνθρωποι της εξόδου, δηλαδή οι Ισραηλίτες όταν έφευγαν από την Αίγυπτο. Όμως, όπως ξέρουμε, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Φαραώ τότε, κατεπίεσε τους, σε μεγάλο βαθμό τους Ισραηλίτες, πριν γίνει βέβαια η έξοδος, και σκότωνε τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών. Είχε δώσει εντολή στις μαμές να μην αφήνουν τα παιδιά των Ισραηλιτών γυναικών. Και αυτό βέβαια ήταν κάτι το φοβερό να το σκεφτεί κανείς, γιατί ήταν μια γενοκτονία κατά κάποιο τρόπο αυτών των ανθρώπων απέναντι στο έθνος του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν οι Αιγύπτιοι να συρρυκνώσουν τους Ισραηλίτες και να τους εκμεταλλευτούν όπως ήθελαν αυτοί. Τον καιρό εκείνο λοιπόν της καταπιέσεως γεννήθηκε ο Μωυσής, υδατογέννητος είναι το όνομα του Μωυσή, και όπως ξέρουμε ήταν χαριτωμένος με πολλά χαρίσματα ενώπιον του Θεού ο Μωυσής, ο οποίος ετράφη κρυφά επί μήνας τρεις μέσα στο σπίτι του πατρός του, και μετά είναι γνωστή η ιστορία, τον έριψαν στα νερά του Νείλου μέσα σε ένα μικρό καλάθι, όπου τον επήρε η γυναίκα του Αιγύπτιου άρχοντα και τον έθρεψε επειδή της άρεσε το παιδάκι αυτό. Και ο Μωυσής τι έγινε, εξετράφη σαν Αιγύπτιος πρίγκιπας ο Μωυσής και ήταν δυνατός στο σώμα και στο πνεύμα και συνετός άνθρωπος ο Μωυσής ήταν, καλός και συνετός. Αλλά όταν έγινε 40 ετών ο Μωυσής, όπως ξέρουμε, τότε πεθύμησε πάρα πολύ να δει τους αδερφούς του Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ισραήλ και να αντιληφθεί εκ του πλησίων την κατάστασή του, τι δηλαδή συνέβαινε σε αυτόν τον λαό. Ήξερε ο Μωυσής ότι είναι Εβραίος. Και όταν είδε το λαό του να αδικείται, προσπάθησε να υπερασπιστεί το λαό του με όλες τις δυνάμεις. Αρχίζοντας βέβαια, δυστυχώς, σκοτώνοντας κάποιον Αιγύπτιο. Βέβαια θα μετανόησε ο Μωυσής, όπως και όλοι οι άλλοι μεγάλοι άνθρωποι, για τα σφάλματά τους. Αλλά έκανε ένα φόνο ο Μωυσής εκεί, σε έναν Αιγύπτιο ο οποίος καταπίεζε, χτυπούσε και θέλει να σκοτώσει κάποιον ομοεθνή του Ισραηλίτη. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, για να μην γίνει φανερό ότι ο Μωυσής έκανε αυτό το πράγμα, έφυγε ο Μωυσής και κατήσχησε ξένος στη γη Μαδιάν. Και άλλα 40 χρόνια συμπλήρωσε εκεί. Αλλά πάντοτε είχε τον νόστο, την νοσταλγία να γυρίσει κοντά στους δικούς του ανθρώπους ο Μωυσής. Και τότε ενεφανίστηκε στην έρημο του Σινά ο γιος του Θεού, άγγελος της μεγάλης βουλής του Κυρίου, μέσα σε φλόγα φωτιάς,
που έβγαινε από μέσα από την κοιόμενη βάτο, της οποίας, όπως λέμε, έχουμε σημάδια αυτής της καταστάσεως πάνω στα αποτυπώματα του βουνού που έχει εμφανιστεί εκεί ο Μωυσής, η βάτος, ο Κύριος εμφανίστηκε στο Μωυσή. Θαύμος ο Μωυσής αυτό το θέαμα που έβλεπε να καίγεται μπροστά του και να μην σβήνει ποτέ αυτή η φωτιά της βάτου και αντιλήφθηκε ότι εκεί βρίσκεται, ήταν τόπος Άγιος, έλυσε τα υποδήματα λέει για να περπατήσει και του είπε ότι εγώ είμαι ο Θεός τον Πατέρας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και ο Μωυσής κατελήφθη από τρόμο και δεν τολμούσε να παρατηρήσει και να εξετάσει αυτό το όραμα. Του είπε λοιπόν, λύσε τα υποδήματα, τα λουριά των παπουτσιών σου Μωυσή, γιατί αυτός ο τόπος που πατάς εδώ είναι ιερός, είναι το όρος Σινά, το θεοβάδιστο όπως λέμε όρος. Και εκεί είναι καλό αυτό που διαβάζουμε εδώ αγαπητοί φίλοι από τις Πράξεις των Αποστόλων, διότι ο Στέφανος κάνει μια ανάλυση πλέον που έφτασαν τα πράγματα και γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο, για να συμπληρώσει όπως είπαμε τους προφήτες, να εκπληρώσει τις προφητείες και να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη. Συνεχίζει λοιπόν να λέει ο Στέφανος πρωτομάρτυρας στο συνέδριο ότι όταν ενεφανίστη στο Σινά ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Κυρίου μέσα σε φλόγα φωτιάς στο Μωυσή που έβγαινε από τη βάτο, ο Μωυσής όταν είδε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο της καταστάσεως αυτής, θαύμασε τη βάτο, η οποία δεν μπορούσε να είναι ένα φυσικό φαινόμενο μιας συνηθισμένης πυρκαγιάς, αλλά κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Όταν λοιπόν προχώρησε και πήγε κοντά για να δει το φαινόμενο πιο κοντά, ήρθε η φωνή του Κυρίου, η οποία του έλεγε ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Κατάλαβε ο Μωυσής ότι είχε μια αποστολή από εκείνη τη στιγμή και ότι είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό, ο οποίος είχε μιλήσει στους μεγάλους της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Του είπε λοιπόν ο Θεός, λύσε τα υποδήματά σου, βγάλ τα και μην είναι γυμνός, διότι αυτός ο τόπος που στέκεσαι τώρα είναι γη Αγία. Είδα, του είπε ο Θεός, και ξέρω καλά την κακοπάθεια που υποφέρει ο λαός σου, ο οποίος βρίσκεται στην Αίγυπτο. Άκουσα τις προσευχές και τους στεναγμούς του και κατέβηκα τώρα για να τους ελευθερώσω. Τώρα λοιπόν θέλω να σε στείλω στην Αίγυπτο, του λέει ο Θεός. Βρίσκεται στο Σινά, όπως είπαμε. Αυτόν τον Μωυσή που αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν οι πρόγονοί μας, λέει ο Στέφανος στο συνέδριο, και του είπανε ποιος έκανε σένα άρχοντα και δικαστή, όταν τον έδιωξαν δηλαδή με τον τρόπο τους οι ίδιοι ομοεθνείς του, εκείνος υπέμεινε την εξορία και όταν ήρθε η στιγμή παίρνει βέβαια εντολή από τον ίδιο το Θεό, από την ενίσχυση που του είπε, που του παρήχε ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Κυρίου που τον συνάντησε στο Σινά, εκεί στην κοιωμένη βάτο, και έγινε ο Μωυσής άξιος να τους βγάλει μετά από αυτά τα πράγματα από τη χώρα της δουλείας της Αιγύπτου, όπου ήταν πλήθροποιοί και χτίζανε και κάναν όλες τις αγκαρίες, τις βαριές δουλειές των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής αυτός, ο προπάτορας μας, ο Εβραίος Μωυσής, μας έβγαλε από τη δουλεία. Είναι αυτός λοιπόν ο προφήτης. Αυτός ο Μωυσής λοιπόν, συνεχίζει ο Στέφανος, είχε πει το εξής, ότι από τους αδερφούς σας, η προφητεία τελευταία του Μωυσή ήταν από τους αδερφούς, θα σας αναστήσει μέγα προφήτη, στον οποίο πρέπει να επακούετε σε όλα. Και αυτός ο προφήτης δεν είναι άλλος από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει τώρα να τους τονίσει, έφτασε δηλαδή στο ζητούμενο ο Στέφανος και τους λέει λοιπόν ότι τον είχε προφητεύσει τον Ιησού Χριστό ο Μωυσής.
Ο Μωυσής παρέλαβε θεία λόγια που μετάδεσε στις ψυχές ζωή πνευματική και αιώνια για να παραδώσει αυτά εις εμάς. Σε αυτό το Μωυσή δεν θέλησαν οι πρόγονείς μας να υπακούσουν, αλλά τον απόθυσαν. Τον απόθυσαν τον Μωυσή. Και όσον εξαρτόταν από τη δική τους βούληση και πρόθεση, επέστρεψαν στην Αίγυπτο κάποιοι. Και η πρόθεση της ψής τον εδείχθη όταν είπαν στον Αρών, φτιάξε μας θεούς οι οποίοι να προπορεύονται. Ήταν η αποστασία όταν ο Μωυσής προσήφθηκε το για να πάρει τις εντολές από τον Θεό. Αυτοί εκφτιαχνάν το χρυσό μοσχάρι και ανάγκασαν δια της βίας τον Αρών, τον αδερφό του Μωυσή που ήταν αρχιερέας εκεί, να τους φτιάξει το χρυσό μοσχάρι για να το προσκυνούν. Κατασκεύασαν λοιπόν το χρυσό είδωλο του μοσχαριού εκείνες τις μέρες και προσέφεραν θυσία στο είδωλο αυτό και πανηγύριζαν με χαρά και ευφροσύνη για τα έργα που έφτιαξαν με τα χέρια τους οι Ισραηλίτες, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή έγιναν ένα είδος ειδωλολατρών. Κατόπιν αυτού απομακρύνθηκε ο Θεός και τους εγκατέλειπε στο σκοτισμό της διανοίας τους για να λατρεύουν τα πολυάριθμα άστρα του ουρανού. Βλέπουμε εδώ τώρα ότι γίνονται, ξεπέφτουν οι Εβραίοι και γίνονται και θειασότες της αστρολογίας. Γι' αυτό η αστρολογία είναι απαγορευμένη, όπως ξέρουμε, για τα χριστιανικά δεδομένα. Είναι ειδωλολατρία η αστρολογία. Ο Θεός τότε είπε στο Μωυσή, μήπως μου προσφέρατε στην έρημο που σας έβγαλα πρόβατα και θυσίες? Όχι. Και σηκώσατε στους ώμους σας για να μεταφέρω τη Σακυμήλιο, την Βέβυλον σκηνή του Μολόχ. Αντί για την Κιβωτό δηλαδή, αυτοί σηκώνανε πλέον την σκηνή του Μολόχ και το άστρο του Θεού Ρεμφάν, τα ομοιώματα και τα είδωλα που κάνανε και προσκυνούσανε. Για την ειδωλολατρία και την ασέβειά τους αυτή, τους τιμώρησε ο Θεός. Τους πήγε μακριά μέχρι τη Βαβυλώνα, εκεί που ήταν η κοιτίδα της ειδωλολατρίας. Ειδωλολάτρες θέλετε να γίνετε? Θα σας πάω εγώ στο χειρότερο μέρος. Ήτανε αυτό μια κατάντια για τον λαό αυτόν, τον οποίον είχε διαλέξει ο Θεός για να δώσει τα πρώτα μηνύματα και να έρθει ο Ιησούς Χριστός και μετά να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι ήταν το σχέδιο του Θεού. Ουδεμία αντίρρηση βέβαια δεν πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος στο σχέδιο του Θεού. Αυτά είναι που τους λέει τώρα ο Στέφανος μπροστά στο συνέδριο, οι οποίοι κάθονται και τον ακούνε, αγαπητοί φίλοι. Αλλά θα δούμε ότι τελικώς, παρόλο που τον έβλεπαν με τόση προσοχή, με τον διακόπτουν βλέπουμε, εν τούτης θα λυσάξουν από το κακό τους όταν θα τους πει ο Στέφανος ότι ήταν επίορκοι προς τον νόμο του Μωυσέως και προς τους προφήτες, γιατί τον Μεσσία τους τον εφώνευσαν. Και συνεχίζει ο Στέφανος. Αυτή τη σκηνή που με το θάνατο του Μωυσέως την παράλαβαν οι διάδοχοί του, οι πρόγονοί μας, μαζί με τον νέο αρχηγό τους, τον Ιησού του Ναβί, μετά το θάνατο του Μωυσέως διαδέχεται την αρχηγία, ας το πούμε έτσι, του λαού, ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν είναι ο διάδοχος του Μωυσέως. Η σκηνή αυτή λοιπόν που περιέφεραν έμεινε μέχρι τον Δαβίδ, ο οποίος ζήτησε να κατασκευάσει από τον Θεό κατοικία ο Δαβίδ. Αλλά όπως ξέρουμε δεν κατασκεύασε ο Δαβίδ, αλλά όπως υποσχέθηκε ο Θεός, ο γιος του ο Σολομών κατασκεύασε τον μεγάλο ναό, τον ναό του Σολομώντος. Ο ύψιστος Θεός, τους λέει ο Στέφανος, δεν κατοικεί σε ναούς που κατασκευάζονται από χέρια ανθρώπων.
Καθώς λέγει ο προφήτης ο Ισαΐας, διότι ο θρόνος του Θεού είναι ο ουρανός, και ο Ισαΐας συνεχίζει και λέει ότι ο Θεός έχει θρόνο τον ουρανό και τα πόδια του τα κουμπάει πάνω στη γη, σαν υποπόδιο δηλαδή έχει τη γη. Είναι μια εικόνα για να δείξει ότι ο Θεός δεν μπορεί, δεν έχει, δεν μπορούμε να τον τοποθετήσουμε στη γη ότι κατοικεί, δηλαδή έτσι σαν να είναι γήινος. Ο Θεός είπε στους προπάτορές μας, τι μπορείτε να κάνετε για μένα που δεν με χωρά άλλος ο κόσμος, και ποιος μπορεί να είναι ο τόπος της διαρκούς μονίμου αναπαύσεώς μου, χωρίς να μετακινούμε, όπως ξέρουμε βέβαια, ο ναός του Θεού είναι και ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτοί νόμιζαν, όπως ξέρουμε από την ιστορία, ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό. Αυτή ήταν η άποψη την οποία βέβαια την ανασκεύασε ο Κύριος και τους είπε πράγματα πολλά. Όπως και στη Σαμαρίτητα της είπε ότι ούτε στο ναό του Σολομώντος, ούτε στο όρος Γαριζίν, αλλά θέλει πνευματικά ο Θεός να προσκυνείται. Δεν έχει σημασία ο τόπος δηλαδή, αλλά ο τρόπος, ο πνευματικός τρόπος που αισθάνεται ο καθένας στο Θεό μέσα του. Και τώρα περνάει σε μια αντεπίθεση ο Στέφανος, που τους λέει ότι είσαστε σκληροί και άκαμπτοι στον τράχυλό σας και φωνέψατε τους προφήτες, οι οποίες προήγγυλαν τον ερχομό του Μεσσίου. Και πράγματι οι Εβραίοι σκότωσαν τους προφήτες που μιλάγανε προφητικά για τον Ιησού Χριστό, όπως ξέρουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν πολύ σκληροί απέναντι στους προφήτες. Τους φυλάκισαν, τους πριώνισαν όπως τον Ιερεμία, τους έριξαν σε βόθρους, όπως τον Ιερεμία τον έριξαν μέσα σε ένα βόθρο. Τον Ισαΐα τον σκότωσαν και αυτόν, και πολλούς άλλους προφήτες βασάνισαν. Όμως αυτά που έλεγε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος ήτανε γεμάτος πνεύμα αληθείας. Δεν είχε μέσα του κακία για αυτά που έλεγε, αλλά έλεγε την αλήθεια. Λοιπόν, τους έλεγε λοιπόν ότι όλους τους προφήτες εσείς τους καταδιώξατε και τους φωνεύσατε. Και τότε είδε να ανοίγει ο ουρανός και να βλέπει το θρόνο του Θεού και τον Ιησού έτοιμο να τον βοηθήσει στα δεξιά του Θεού Πατρός. Κοίταξε λοιπόν ψηλά ο Στέφανος, σε αυτό το όραμα που είδε, και είπε ότι βλέπω τον Υιόν του Θεού, αυτόν που εσείς σταυρώσατε, να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Οι Ιουδαίοι όμως θεώρησαν πάρα πολύ μεγάλη βλαστήμια αυτή, έφραξαν τα αυτιά τους και άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθενται εναντίον του Στεφάνου ότι βλαστημάει, βλαστημάει, είναι βλάστημος. Και πετέθηκαν όλοι εναντίον του με μία γνώμη και τον έβγαλαν έξω. Τον έβγαλαν έξω τον Στέφανο και άρχισαν να τον λιθοβολούν όλοι μαζί. Είναι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, όπως λέμε. Και οι μάρτυρες, αυτοί που σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε πρώτοι να ρίξουν λιθάρι κατά αυτού, αφήκαν προσφύλαξη τα ρούχα τους κοντά στα πόδια κάποιου νέου, ο οποίος λεγότανε Σάβλος. Και εκείνοι λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο με μεγάλη μανία. Ο Στέφανος όμως επεκαλεί τον Κύριο την ώρα που πέθαινε και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Εγονάτισε και έκραξε με μεγάλη φωνή που ακούστηκε και από τους φωνείς τους οι οποίοι αλαλάζαν εκείνη την ώρα «Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς την αμαρτία αυτή». Και αφού είπε αυτό ο Στέφανος, πέθανε τον ειρηνικό ύπνο του θανάτου. Εκοιμήθη προς Κύριον, όπως λέμε, διότι ο θάνατος αυτός των Αγίων είναι η κοίμησης. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, ήταν το τέλος του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, που υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων στο 6ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, και βλέπουμε εδώ μια μορφή, το Σάβλο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Απόστολο Παύλο, να πρωτοστατεί, να κρατάει τα ρούχα των διωκτών. Ο Παύλος, ο οποίος θα γίνει ο μεγαλύτερος των Αποστόλων, κορυφαίος μαζί με τον Πέτρο, ο ένας μετά τον έναν, όπως λένε οι ερευνητές των Αγίων Γραφών,
και μεγάλη πατέρα της Εκκλησίας μας, αυτός πρωτοστάτησε στο λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Είδαμε ότι ο Στέφανος, όπως και ο Κύριος, συγχώρησε τους εχθρούς του. Γιατί μερικοί λένε ότι εγώ δεν είμαι Χριστός για να συγχωρέσω αυτούς που μου κάνουν κακό, τους σταυρωτές. Αλλά όμως εδώ έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε έναν άνθρωπο πλέον, τον Στέφανο. Καμία σχέση με τον Θεό. Είναι άνθρωπος ο Στέφανος. Ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός και είναι Θεός. Αλλά ο Στέφανος όμως είναι άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν εδώ ο άνθρωπος να συγχωρεί? Έχει το πνεύμα του Θεού ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να συγχωρούμε. Δεν μας σταύρωσαν ούτε μας λιθοβόλησαν. Ορισμένοι μας έκαναν κακό. Είναι πολύ μικρότερα αυτά που μας έκαναν οι άνθρωποι από αυτά που έκαναν στο Στέφανο, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου. Κι όμως ο Στέφανος σαν άνθρωπος του συγχώρεσε. Γι' αυτό η συγχώρηση είναι αυτή που μας κάνει να μοιάζουμε του Θεού. Μέχρι εδώ θα μείνουμε, αγαπητοί φίλοι. Θα δούμε τώρα αυτή τη μορφή που εμφανίζεται στην επόμενη μας εκπομπή, τον Απόστολο, τον Σαύλο μάλλον, και πώς μεταστρέφεται. Διότι είπαμε ότι ήταν μέγας διώκτης των χριστιανών. Όμως πέρασε η ώρα μας και μάλιστα υπερεύει το χρονικό όριο της κανονικής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που είστε και πάλι μαζί μας και μας παρακολουθήσατε στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Χαίρετε.